Ποιος από τους παίκτες κατάλαβε μέσα στο Survivor ότι δεν είναι αυτό που βγάζει προς τα έξω? Γιατί έχεις δει, φαντάζομαι, επεισόδια και τέτοια. Έχω δει επεισόδια προς τα έξω. Ποιος γενικά. Είτε αρνητικά είτε θετικά, έτσι. Λοιπόν, αρχικά εντάξει, εγώ με την Ασημεία δεν είναι καμία σχέση. Είδα ότι τρώει, ας πούμε, κάποιο είδους κακή κριτική. Δεν είχα κανένα σημείο ορθά επαφής. Την τρώει ή όχι? Ποια η άποψή σου? Είναι ένα άτομο το οποίο πρέπει και οφείλει να πάει στην τριάδα. Γιατί παίζουμε σαν παιδί survivor, το οποίο είναι αγωνιστικό και το οποίο έχει να κάνει και με τη δουλειά στην καλύβα και με τα πάντα. Οπότε άτομα όπως ο Άρης ή η Ασημίνα πρέπει να πάνε στον τελικό, γιατί αυτό παίζουμε. Δεν μπορεί να... Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος. Είναι πάρα πολύ αγωνιστικό. Δεν είναι μόνο σαν προσωπικότητες όμως. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Όχι, εμένα τουλάχιστον δεν μου κάνει. Είναι άτομο το οποίο δεν έχω ανταλλάξει σχεδόν καμία κουβέντα σε όλο το παιχνίδι. Και ακόμα και την ώρα της αποχώρησης δεν ήξερα τον αν φάνηκε, επειδή είδα και την αποχώρησή μου και το κατάλαβα μετά. Μου πιάσε ουσιαστικά το χέρι σε φάση στήριξης. Και της λέω, επειδή είναι η στιγμή μου και από ό,τι καταλαβαίνω θα φύγω, γιατί δεν θα φύγει ο Τάκης. Ο Τάκης παίζει το μισό επεισόδιο, να το πω έτσι, και γενικά γίνεται χαμός. Της έκανα νόημα σε φάση βγάλτο. Γιατί... Α, το ένιωθες ότι θα φύγεις? Το ένιωθα γιατί έβλεπα και τους υποψήφους. Ο Σπύρος και η Μυριέλα έχουν μείνει πολλές φορές. Από εκεί πέρα έχω επίγνωση κατάστασης. Ο Τάκης μόνο πολύ το ενδιαφέρον στα πάντα. Οπότε λέω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήρθε η ώρα μου και θα εξηγήσω. Εντάξει, και την πρώτη φορά που ήσουν υποψήφιος παρέμεινες όμως. Ναι, ισχύει. Αλλά ας πούμε το ένιωθα. Και τότε η Ασημίνα μου δώσε το χέρι της κάπως και της λέω τώρα εντάξει. Ουσιαστικά κόψε το δούλευμα, ας πούμε. Βγάλω το χέρι, άσε με να το ζήσω μόνος μου. Γιατί το ίδιο πράγμα είχε γίνει και όταν ψήφισε την Τζο και ήταν μπροστά μου και είχε σκύψει κάτω σε φάση ότι. Να ανοίξει για με κατά ποιά φύγει Τζόνε. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι είναι. Ξέρεις ποιον άλλο θέλω να σε ρωτήσω? Είναι σκληρή πολύ, Είναι αρκετά. Εντάξει, αυτό έχει κάποια θετικά γιατί στο κομμάτι της επιβίωσης είναι πολύ δυνατή. Οπότε η Ασημίνα είναι ένα από τα δύο τουλάχιστον άτομα τα οποία δεν είχα καμία επαφή. Για τη Σοφιάνα ήθελα να το ρωτήσω. Γιατί στη συνέντευξή μας είχε πει και για τη Σοφιάνα. Είχε συμφωνήσει με τον Σάβα, τον Γκάλφα που είχαμε φιλοξενήσει εδώ, ότι είναι μια πονηρή. Ναι, κοπέλη. Και η ίδια νομίζω το παραδέχεται. Δηλαδή, άμα πα και τη πει ότι είσαι πονηρή, θα σου πει ναι, είμαι. Η διαφορά στις μερίδες. Εγώ θυμάμαι, μεγάλο θέμα. Εγώ θυμάμαι ότι το ρύζι μας, παιδιά, ήταν τόσο, τόσο παιδιά, το ρύζι που τώρα, βάζαμε. Ειλικρινά, πραγματικά λέω, δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά αυτό που γινόταν ήταν εγκληματικό, ειδικά για την καθημερινότητά μας και την ψυχολογία μας. Α, υπήρχε. Και μια και λέμε τώρα για πονηρά. Δεν το λέγατε, Πελαγία, γιατί όμως δεν το λέγατε? Ωραία, τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, μια και αναφέρθηκε το όνομα της Πελαγίας. Όταν βγήκα, μου είχαν στείλει αρκετά μηνύματα από τη συνέντευξή της που έλεγε ότι είμαι ένα πονηρό άτομο. Ναι, το δήλωσε εδώ σε εμάς. Υπέροχα. Και λέω τώρα, βγαίνει ένα άτομο το οποίο μας έτρωγε το φαΐ επί ένα μήνα και χαρακτηρίζει ένα άλλο άτομο το οποίο του πραγματικά το έτρωγε τις μερίδες, να το χαρακτηρίσει ως πονηρό. Δηλαδή, αν δεν είσαι εσύ πονηρή, που φεύγαμε, τρώγαμε 6 κουταλιές, ας πούμε, 2-3 φορές τη βδομάδα και μπαίναμε το Σάββα 3 ώρες για να κάνουμε ψαροντούφεκο, για να φέρουμε 2 σαλάχια και να φας άλλες 2, γιατί δεν μας έμενε τίποτα. Δηλαδή, μπαίναμε για ψαροντούφεκο, χάναμε άπειρη ενέργεια για να φέρουμε στην ομάδα φαΐ. Ναι. Η οποία ομάδα, μέλη της ομάδας, πριν πάμε για ψαροντούφεκο, μου έτρωγε το φαΐ το οποίο ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς έκαιγα και δεν το είχα. Και λέω τώρα πραγματικά θέλει τεράστιο θράσος, μηδέν αυτοκριτική για να βγαίνεις και να λες ότι ένα άτομο είναι πονηρό όταν έχεις κάνει τέτοια πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ευτυχώς φάνηκε αυτό. Όχι, δεν το όσον αφορά την κλοπή και όταν ήταν εδώ η Πελαγία, της το είπα και εγώ προσωπικά και είναι γενικά μια αίσθηση που υπάρχει ότι. Το γεγονός ότι έλεγαν αλήθεια όσοι κατηγόρησαν για το θέμα των μεριδών αποδεικνύεται από το ότι το είπανε 3-4 άτομα μαζί. Αυτό τα αποδεικνύει. Εκεί ουσιαστικά έχει το προβληματισμό στο γιατί δεν το λέγαμε ένα μήνα. Εγώ όταν μπήκα στο παιχνίδι, είχε έρθει ο Σάββας και ο Σπύρος και μου είχαν πει λίγο πολύ ότι γίνεται αυτό και αυτό. Τους λέω, παιδιά, εγώ δεν το έχω παρατηρήσει γιατί δεν είμαι μπροστά όταν γίνεται. Εγώ έρχομαι, μου δίνουν το φαΐ, το τρώω και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Οπότε έπρεπε να δούμε κάτι τραγικό. Και κάποια στιγμή καθόμαστε εκεί στη γωνία, λίγο είπαμε για ψαροντούφεκο. Και έρχεται ο Σάββας με 2 πιάτα και μου λέει: το ένα είναι, δεν θυμάμαι, για να μην αδικήσω, αν ήταν τη Σοφιάνα ή τη Πελαγία, το έχω πει κιόλας και άλλες φορές. Και το άλλο ήταν το δικό μου. Τα κοιτάω. Τι λέω, ο Σάββας το λαγωνικό, λοιπόν. Βέβαια. Έκανε το ρεπορτάζ και ανακάλυψε. Ήταν πολύ καιρό, οπότε απλά εκείνη τη στιγμή βρέθηκε η ευκαιρία να το θέσω έτσι. Και του λέω: δεν γίνεται. Και βγάζει μια κουταλιά, μου τη δίνει και πάλι το δικό του ήταν περισσότερο. Οπότε μιλάμε τώρα γιατί επειδή μετά ήμουν στο μοιρασμό του φαγητού, είχα πει ότι όταν έγινε ο χαμός, ήθελα να πάρω εγώ την ευθύνη. Το παίρνω πάνω μου και η ομάδα είπε ναι. Και είδα ότι ήταν ουσιαστικά συνολικά 6 με 7 κουταλιές. Άρα, όταν στις 7 κουταλιές παίρνεις τις 2, ο ένας έχει 5 και ο άλλος έχει 9. Πω. Είναι μεγάλη διαφορά. Μιλάμε τώρα για τρελή διαφορά. Μας πιέζει ο χρόνος, μου λένε.
Ωραία, έχουμε πολλά που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Ανδρέα. Θα ξαναρθεί πάλι εννοείται. Για σχολιασμό, γιατί στο σχολιασμό είσαι θέλετε εδώ πέρα, top. Έχω να τα πω, έχω να πω αρκετές ιστορίες. Μ' αρέσει η ανάλυση σου, εμένα πάρα πολύ προσωπικά. Και προσπαθώ να είμαι δίκαιος, αλλά πραγματικά αυτά τα οποία γίνονται θα τα φωνάξω. Οπότε το κομμάτι του φαγητού ήταν πολύ ακραίο για να μην υποθεί. Στο γραφείο τύπου, λοιπόν, εδώ, στα social media. Εγώ εδώ, Ανδρέας. Λοιπόν, εγώ φεύγω για να προλάβω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.